Με ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα καλλιέργειας και διακίνησης κάναβης στην Κρήτη, συνεχίζεται η μάχη της Ελλάς για την πάταξη του φαινομένου που ανθεί στα ορεινά, αποφέροντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ στα χέρια των ντόπιων βαρώνων των ναρκωτικών. Η νέα έφοδος της αστυνομίας σε φυτεία στα Χανιά αποκάλυψε 1738 δενδρύλια έτοιμα για συγκομιδή. Μόνο μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων που σαρώνουν κάθε καλοκαίρι απόκρημνες, ρεματιές και ορεινές περιοχές απέφεραν στο πλαίσιο των μεγάλων επιχειρήσεων τον εντοπισμό 8.390 δενδρυλίων. Οι επιτυχίες της Ελλάς και τα βαριά πλήγματα στα κυκλώματα των ναρκωτικών ήταν φέτος μοιρασμένες ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο, που φέτος αποκαλύφθηκαν οι μεγαλύτερες και εξαιρετικά καλά οργανωμένες καλλιέργειες, ενώ στο Ρέθυμνο εκριζώθηκαν μικρότερες σε έκταση αλλά πολυπληθείς φυτείες. Η μεγαλύτερη φυτεία στη φετινή σοδειά των διοκτικών αρχών της Κρήτης καταγράφεται στα Χανιά, όπου αποκαλύφθηκε καλλιέργεια με 2.370 δενδρύλια. 2.040 δενδρύλια είχαν εντοπιστεί στις αρχές Ιουλίου και σε ορεινή περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το Ηράκλειο αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες και μία από τις μεγαλύτερες φετινές φυτείες, με την υπόθεση που διερευνάται να αποκτά πολλαπλές διαστάσεις. Πρόκειται για την καλλιέργεια των 1.152 δενδρυλίων που είχε εγκαταστήσει αδίστακτη συμμορία μέσα στον περίβολο της Μονής Αβατιανών. Σε αυτή την περίπτωση, στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν και 27 κιλά χασίς, έτοιμα να διοχετευτούν στην αγορά.